Πάμε λίγο να συνομιλήσουμε με την Αθηνά Παπαγεωργίου. Είναι κάτοικος στον πέρκο της ορεινής ναυπακτίας. Αθηνά, να σε καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα και από εμάς. Είσαι λοιπόν κάτοικος μιας περιοχής, ενός χωριού που έχει χαρακτηριστεί COVID free. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Νομίζω γιατί είμαστε λίγοι. Είστε λίγοι. Πόσοι κάτοικοι είστε εκεί στην περιοχή, στο χωριό? Εδώ στο χωριό αυτή τη στιγμή είμαστε 17. 17 μόνιμοι κάτοικοι και το χειμώνα? Όχι, το χειμώνα είναι 3. Είναι 3. Οπότε έλα να σου πω τώρα. Εντάξει, δεν είναι και κάτι δύσκολο τώρα να χαρακτηριστείς COVID free. Ωστόσο, η φυσιογνωμία της Αθηνάς και το χωριό βέβαια σήμερα έχουν γίνει διάσημοι. Έχετε κάνει το γύρο της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω κάθε προβολή για τον τόπο μας είναι καλή. Δηλαδή, είσαι η μία από τους 3 μόνιμους κατοίκους του χωριού? Όχι. Δεν είμαι η μία από τις 3. Εγώ ανεβοκατεβαίνω. Ανεβοκατεβαίνεις. Χειμώνα ανεβοκατεβαίνω εδώ κάθε δεύτερη μέρα. Εντάξει, είσαι μία από τους 17, λοιπόν. Ναι. Μπορεί λοιπόν οι πιθανότητες να κολλήσει κάποιος κορονοϊός στην περιοχή σας να είναι ελάχιστες, μειωμένες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ωστόσο, μέτρα προστασίας λαμβάνετε, προσέχετε ή λέτε εγώ δεν πρόκειται να κολλήσω, είμαστε ξέρω εγώ 3-4 10 άτομα εδώ, οπότε ακολουθώ το δρόμο μου. Εδώ στο χωριό, κακά τα ψέματα, μέτρα προστασίας δεν παίρνουμε. Οι περισσότεροι είναι μεγάλης ηλικίας και είναι στα σπίτια τους. Ναι. Οπότε δεν βγαίνουν έξω. 3-4 άνθρωποι που κινούμαστε έξω, έχουμε αποστάσεις, οπότε θεωρώ ότι είμαστε εντάξει. Εσύ μου είπες ότι μετακινήσεις, οπότε πηγαίνω έρχεσαι στο χωριό, σωστά? Το χειμώνα, ναι. Το χειμώνα. Θα νιώσεις μεγαλύτερη ευθύνη, ωστόσο, από τη στιγμή που πηγαίνεις και σε μια άλλη περιοχή, να είσαι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική, να μην μεταφέρεις τώρα κάτι από το πουθενά στο χωριό, έτσι δεν είναι? Φυσικά και προσέχουμε, γιατί και τώρα που είμαστε εδώ, αναγκαστικά θα επισκεφθείς την κοντινότερη πόλη για δουλειές, για ψώνια. Οπότε προσέχεις. Προσέχεις σίγουρα. Και αν δεν προσέχεις για τον εαυτό σου, προσέχεις γιατί σίγουρα έχεις κάποιο μεγαλύτερο στο σπίτι σου. Εγώ προσωπικά αυτό κάνω. Έλα να σου πω, οι παππούδες εκεί, οι 2-3 αυτοί παππούδες που μένουν στην περιοχή, πώς αντιλαμβάνονται την όλη κατάσταση? Έχουν καταλάβει την κρισιμότητα της κατάστασης ή από τη στιγμή που δεν συμβαίνει στο σπίτι μου τώρα, είναι σαν να ζουν σε ένα διαφορετικό κόσμο και αυτό είναι καλό? Κοιτάξτε, τα παρακολουθούν όλα. Ναι. Γεγονός είναι πως τα παρακολουθούν όλα. Και αν θα μετακινηθούν, σίγουρα χρησιμοποιούν μάσκα. Α, χρησιμοποιούν. Όχι μέσα στο χωριό, αλλά έξω από το χωριό να επισκεφθούν ένα άλλο μέρος. Ναι, χρησιμοποιούν. Σήμερα εδώ είχαμε εμείς έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Εκεί στην ορεινή ναυπακτία, στον Πέρκο, τι συνθήκες επικρατούν? Εμείς εδώ όχι, δεν είχαμε βροχές σήμερα. Είχαμε ήλιο. Είδα ότι εσείς πάθατε σοβαρές ζημιές. Ναι. Όπως πάθαμε και εμείς. Στις 26 Σεπτεμβρίου έβρεξε εδώ πάρα πολύ. Επειδή η πρόσβαση γίνεται με χωματόδρομο, δυστυχώς. Α, μάλιστα. Οι ζημιές ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί. Τα χαντάκια στο πλάι του δρόμου δεν έχουν ανοίξει. Τα χαντάκια που ανοίξανε από το νερό μέσα στο δρόμο δεν έχουν καλυφθεί. Έχετε κι εσείς. Δυσκολεύουμε πιο πολύ την πρόσβαση για να μην έρθει ο κορονοϊός. Για να μην πάει κανείς, για να μείνει χωρίς κατοίκους στο χωριό στο τέλος. Αυτό θέλουν. Λοιπόν, είστε σε υψόμετρο 740. 740. Χιόνια πότε πέφτουν εκεί? Τα πρώτα χιόνια πότε θα πέσουν? Δεν είναι σίγουρο. Ναι. Ότι θα πέσουν. Δεν είναι σίγουρο. Αν θα πέσουν ή όχι και πότε, δεν είναι σίγουρο. Συνήθως όταν είναι, πέφτουν γύρω στα Χριστούγεννα. Δηλαδή, αν έρθουμε εκεί τα Χριστούγεννα στην περιοχή, θα δούμε χιόνια ή θα έρθουμε άδικα?
ανάλογα πώς θα πάει. Ανάλογα πώς θα αν πάει. Αν πέσουν μέσα οι προβλέψεις, θεωρώ πώς θα έχουμε. Εκεί στην περιοχή με τι ασχολείστε, εσύ προσωπικά εκεί? Εγώ ασχολούμαι με την κτηνοτροφία. Κτηνοτροφία. Ναι, γυναίκα ναι. Κτηνοτρόφος λοιπόν. Μπράβο. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Μπορείς να μας, για να κλείσουμε τη σύνδεση τώρα, να μας δείξεις λίγο εκεί το όμορφο τοπίο. Να γυρίσει λίγο την κάμερα. Βέβαια, πάμε έτσι να κλείσουμε με τον Πέρκο εκεί στην ορεινή ναυπακτία. Πόσες έτσι. Φυσικά. Πίσω μου. Ευκαιρίες θα έχουμε. Την κεντρική πλατεία του χωριού μας. Ναι. Είναι ο πολυγούφος μας, ο Άγιος Νικόλαος. Ναι. Εδώ είναι η πλατεία μας. Έχουμε αρκετά μεγάλη πλατεία, πλακόστρωτη. Και αρκετά πλατάνια και μία φτελιά πολύ μεγάλη για ίσιο. Τα δέντρα μας είναι 150 ετών. Μάλιστα. Είδα και αυτοκίνητο εκεί. Εντάξει, δεν έχετε παράπονο. Για να έχετε αυτοκίνητο σημαίνει υπάρχει και δρόμος. Δικό μας είναι. Δικό σας είναι. Ηρεμία όμως, ηρεμία. Λοιπόν, με αυτό το όμορφο τοπίο και με ένα χαμογελαστό άνθρωπο θα κλείσουμε έτσι την έναρξη της εκπομπής. Το πρώτο θέμα της εκπομπής, να σε ευχαριστήσω πολύ και ένα μεγάλο μπράβο που παραμένεις εκεί στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι πηγαίνω έρχεσαι, δεν πειράζει, είσαι και εσύ μία από τους μόνιμους κατοίκους. Ναι, εντάξει. Πηγαίνω, ερχόμαστε το χειμώνα και εξυπηρετούμε και αυτούς που είναι εδώ, γιατί είναι δύσκολο. Να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω πολύ τους χαιρετισμούς μας από Ηράκλειο.